συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στη γειτονιά μας για την ειρηνική επίλυση διαφορών και την ευρωπαϊκή προοπτική της. Πάντα σε πλαίσιο αμοιβαιότητας, πάντα με κεντρική πηξίδα το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η τρίτη και τελευταία αρχή είναι η περηφάνεια της Ελλάδας που πρέπει να την προστατεύουμε. Όλοι, διαρκώς, πάντα. Ταξίδεψα πολύ σε λίγο χρόνο. Μίλησα με κυβερνήσεις, με δημοσιογράφους, με διαμορφωτές κοινής γνώμης. Πήγα στην Ευρώπη, πήγα στην Μέση Ανατολή, πήγα στην Αμερική. Συνομίλησα με υπουργούς εξωτερικών από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Για να πολεμήσω τη ρητορική της τιμωρίας και τα στερεότυπα. Αγωνίστηκα να τους δώσω να καταλάβουν ότι οι Έλληνες θα τα καταφέρουν. Αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση. Το ξέρω ότι αυτό θα συμβεί. Εύχομαι επομένως στη νέα κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου, που αναλαμβάνει, και στο νέο Υπουργό Εξωτερικών, να πετύχουν στο έργο τους, γιατί η δική τους επιτυχία θα σημάνει τη σωτηρία της πατρίδας. Εγώ θα σταθώ στο πλευρό τους σε ό,τι χρειαστούν, με φανατισμό,